Πέραν το ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου αποτελούν μια κακή απομίμηση χουντικών διαταγμάτων, το βασικότερο είναι πως κάνει παραπέρα βήματα προώθησης σειράς σύγχρονων μηχανισμών καταστολής και τρομοκρατίας πολύ πιο επικίνδυνους. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα ζήτησε από την Επιτροπή ήδη την απόσταση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και μόνο ως πρόκληση μπορεί να εκλειφθεί η κυβερνητική προπαγάνδα, αλλά και τα όσα ακούστηκαν και έχουν υποθεί σε αυτή την αίθουσα αυτές τις δύο μέρες, που προσπαθεί να πλασάρει το τερατούργημα αυτό για την απαγόρευση των διαδηλώσεων ως σωτήριο για τα εμπορομάγαζα, για παράδειγμα. Όταν την ίδια ώρα οι επαγγελματίες γνωρίζουν πολύ καλά ποιες κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα, ποιοι ροκάνησαν και ροκανίζουν τα μειωμένα από τον ανταγωνισμό εισοδήματά τους και τους οδήγησαν στην υπερχρέωση σε τράπεζες και δημόσιο και στον εφιάλτη των κατασχέσεων και των πληστηριασμών και άλλα. Μάταια λοιπόν παπαγαλάκια και κλακαδόροι των αστικών σχεδιασμών πασχίζουν να ενοχοποιήσουν τις κινητοποιήσεις που παραλύουν το κέντρο και την αγορά, όταν πολύ καλά γνωρίζουν, όπως και όλοι σας, πως από το 2011 έως το 2016, για παράδειγμα, βάλανε λουκέτο δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις λόγω της καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών που τις συνόδευσαν. Αλήθεια, φταίνει οι διαδηλώσεις ή η κυριαρχία των αλυσίδων και πολυκαταστημάτων στην αγορά και το τσακισμένο λαϊκό εισόδημα που κλείνουν ή φυτοζωούν μαγαζά στις συνοικίες και γύρω από την Αθήνα, αλλά και στην Αθήνα και γύρω από την Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλία, στη Λάρισα και σε όλη την Ελλάδα? Μάλιστα, ακόμα πιο προκλητική είναι η επίκληση της αποφυγής της ταλαιπωρίας της πλειοψηφίας, η οποία όμως βασανίζεται από τη μείωση των μισθών, την εκπεριτροπή σε εργασία, την ανεργία, τα ασήκωτα βάρη των μικρών και ατομικών επιχειρήσεων, από τις τεράστιες ελλείψεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς, και ο κατάλογος είναι μακρύς. Αλήθεια, όλα αυτά και όχι μόνο δεν είναι ταλαιπωρία για την πλειοψηφία? Συνεπώς, και όχι μόνο, συνεπώς ο καημός σας δεν είναι η προστασία του δικαιώματος του συνέρχεστε ή το ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι οι μπαχαλάκηδες, όπως τους ονομάζεται. Στοχεύεται ακριβώς τις μαζικές, ταξικές και περιφρονημένες διαδηλώσεις. Αυτές που το περιεχόμενό τους δεν βολεύει το σύστημα. Ενώ αντίθετα αξιοποιούνται οι άλλες, για τις οποίες δήθεν νομοθετείται, που δεν ενοχλούν και ιδιαίτερα τον κρατικό μηχανισμό, το σύστημα, προκειμένου να συκοφαντεί τη σιλίδιν το ταξικό εργατικό κίνημα. Γι' αυτό και στείνεται ένα σύγχρονο ιδεολογικό, κατασταλτικό, χαφιεδίστικο μηχανισμό χειραγώγησης που θα παρεμβαίνει από τα σχολεία μέχρι τα πανεπιστήμια, παντού. Στόχος, η συκοφάντηση, η ποινικοποίηση, η λήψη προληπτικών μέτρων για όποιον αντιστέκεται, παλεύει, αμφισβητεί, για όποιον συγκρούεται με τη σημερινή δικτατορία του κεφαλαίου. Αυτό αποτελεί την καρδιά του νομοσχεδίου και εδράζεται σε κατευθύνσεις της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλοι σας πίνετε νερό στο όνομά της. Αφορά δηλαδή την υλοποίηση της ίδιας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, όπως ήδη έχει αποτυπωθεί από το 2005, ενώ στο στόχαστρό της βρίσκεται επίσημα η κομμουνιστική ιδεολογία και η εξίσωσή της με τον ναζισμό, αλλά και η απαγόρευση της δράσης κομμουνιστικών κομμάτων σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, η Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή που χαρακτηρίζει ως ιδεολογία της βίας κάθε πολιτική πραγματικής εναντίωσης στη σημερινή δικτατορία του κεφαλαίου, στην εργοδοτική βία και στην κρατική καταστολή που τη στηρίζει? Εξάλλου, ρητά και επίσημα, η Δημοκρατική, κατά τα άλλα, Ευρωπαϊκή Ένωση προεξαμήνου καταγράφει στην ετήσια έκθεσή της πως ο κίνδυνος για την ασφάλειά της προέρχεται από τις λαϊκές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίας. Και αυτό, να μην το ξεχνάμε, υπερψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία Κινάλ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε Λευκό. Και τώρα παριστάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την αθώα περιστερά. Αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ ξέχασε τα δικά του ιδιώνυμα, ή το ότι ως κυβέρνηση δεν κατάργησε τον τρομονόμο, ή το ότι δεν ακύρωσε τους χωτικούς νόμους και τα βασιλικά διατάγματα, ή το ότι όχι μόνο διατήρησε,
αλλά επέκτηνε το κατασταλτικό πλαίσιο ανοίγοντας το δρόμο για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος. Γιατί μπορεί να αναφέρθηκε, για παράδειγμα, η κυρία Αχτσιόγλου για τα συλλογικά δικαιώματα και την επίθεση στο δικαίωμα του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε. Όμως έχετε βάλει και εσείς την υπογραφή σας με τον απεργοκτόνο νόμο και την επίθεση στα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Συνεπώς, αν κάτι αποδεικνύεται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τερατούργημα είναι πως η αντιλαϊκή πολιτική και η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των αυτοαποσχολούμενων, της νεολαίας, της πλειοψηφίας του λαού μας θα κλιμακωθεί στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάκαμψης και ανάπτυξης, των επενδύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου, ενώ για όσους δεν πείθονται, δεν ανέχονται και δεν συμβιβάζονται να ζουν μια χαμοζωή με ψίχουλα και κάλπικες υποσχέσεις, τους περιμένει η καταστολή, η ποινικοποίηση των αγώνων, τα δικαστήρια. Συγχρόνως, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως η δημοκρατία σας, η δικτατορία του κεφαλαίου δηλαδή, όταν χρειαστεί, πετάει στο καλάθι των αχρήστων δικαιώματα και ελευθερίες. Γι' αυτό ο λαός μας, με την πάλη του, θα ακυρώσει στην πράξη και αυτό το νομοθέτημα, όπως εξάλλου έκανε με πολλούς παρόμοιους νόμους στο παρελθόν. Και αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά.